Θεσσαλονίκη, 88 χρόνια πριν, 9η του Μάη, τις προηγούμενες μέρες έχει φουντώσει ένα παραλλαδικό πανεργατικό ποτάμι διεκδικήσεων για αυξήσεις, για οκτάωρο, για δικαιώματα. Κέντρο του αγώνα η Θεσσαλονίκη. Στις 29 του Απρίλη, 12.000 καπνεργάτριες και καπνεργάτες δίνουν απεργιακή μάχη. Ήταν η αρχή για να ξεδιπλωθεί ένα μεγαλειώδες σχήμα συμπαράστασης. Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, που στο τιμόνι του βρίσκονται τα ταξικά σωματεία, παίρνει απόφαση για απεργία συμπαράστασης στους καπνεργάτες, στους ταγκαράδες. Στις 8 του Μάη, η μεγάλη συγκέντρωση έξω από το διοικητήριο δέχεται τα πυρά της αστυνομίας. Τα νέα ταξιδεύουν σαν φωτιά, από στόμα σε στόμα. Στη συγκέντρωση φτάνουν νέες εργατικές δυνάμεις από όλους τους κλάδους. Γίνεται εντολή στο στρατό να χτυπήσει στο ξαφνό. Οι στρατιώτες αρνούνται να υπακούσουν. Την επομένη, 9 Μαΐου, η απεργία στη συμπρωτεύουσα είχε γενικευτεί. Μαζί με τους εργάτες κατέβηκαν σε απεργία διαμαρτυρίας οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες και οι φοιτητές. Οι χωροφύλακες χτυπούν στο ψαχνό. Πρώτος νεκρός απεργός, ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Οι καμπάνες σε όλες τις ηλικίες χτυπούν συναγερμό. Ο λαός ξεκίνεται στους δρόμους και κατηφορίζει προς το κέντρο. Πορείες με υψωμένες τις ροχές ενώνονται με τους απεργούς, ενώ κόκκινα λάβαρα βαμμένα από το αίμα των δολοφονημένων εργατών ανεμίζουν. Οι πρώτοι νεκροί, Σταύρου, Σενόρ, Πανόπουλος, Αγλαμίδης, Ματαράσο, Λαϊλάνης, Διαμαντόπουλος, Πιτάρης, Μάνος, Ζαχαρίου, Καρανικόλα. Το βράδυ της 9ης Μαΐου ο λαός της Θεσσαλονίκης είναι η πραγματική εξουσία στην πόλη. Οι αρχές είχαν ουσιαστικά καταληφθεί. Οι συνοικισμοί όλοι είχαν καταληφθεί από τους διαδηλωτάς, γράφει ο επιμελητής του ημερολογίου του Ιωάννη Μεταξά. Η εργατική εξέγερση του 36 είναι η φωτεινή προάγγελος, ένα μικρό παράδειγμα της δύναμης που έχει ο λαός. Καριανή, 80 χρόνια πριν, 1η του Μάη, νωρίς το πρωί, στο σκοπευτήριο της πόλης, αυτόματα του ναζιστικού στρατού στείνονται απέναντι από ένα ματωμένο τοίχο. Λίγο πιο πέρα, 200 άντρες όλων των ηλικιών, χαμογελαστοί, ξυρισμένοι, κουρεμένοι, λες και πηγαίνουν σε γιορτή, περιμένουν. Σε λίγη ώρα, η γη θα ποτίσει από το αίμα τους. Στιγμές πιο πριν, στον δρόμο προς το θάνατο, οι 200 κομμουνιστές κρατούμενοι έχουν αφήσει σημειώματα αποχαιρετισμού, πετώντας μικρά χαρτάκια από τα γερμανικά καμιόνια που τους μεταφέρουν. Ο Δημήτρης Σόφης έγραψε «Χαίρετε φίλοι, εκδίκηση, μάνα μη λυπάσαι, χαίρε μάνα». Ο Νίκος Μαρδιακάκης «Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά, παρά να ζει σκλάβος». Ο Ναπολέον Σουκατζίδης, που αρνήθηκε να εξαιρεθεί από τον κατάλογο των μελοθάνατων, που αρνήθηκε να πάρει τη δική του θέση άλλο συγκρατούμενός του. «Πατερούλη, πάω για εκτέλεση. Να είσαι περήφανος για το μονάκριβο γιο σου». Ο Μίτσος Ρεμπούτσικας, όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Με την να σε σχολήσω.